Να σας πω κάτι που μου είχε πει ο Γερό Παΐσος, που σας αφορά, όλους σας αφορά, όλους. Και πάρτε απόφαση αν θα είστε κοντά σε μένα ή όχι. Επειδή λοιπόν με χαλώνει λίγο η παρέα μέσα από αυτά τα χασούλικα τα βίντεο και αυτά τα οποία μιλάμε κάθε μέρα. Και θυμήθηκα μια επίσκεψη που είχαμε κάνει στον Γέροντα Παΐσιο, μια ομάδα θεολόγων και μια εικοσαριά θεολόγοι, οι οποίοι τελειώναμε τότε τη σχολή, άλλοι είχαν τελειώσει και πήγαμε να δούμε το Άγιον Όρος, να προσκυνήσουμε, να δούμε γεροντάδες, να φτάσουμε και στον Γέροντα Παΐσιο. Πάμε λοιπόν στον Γέροντα Παΐσιο, ξέρετε οι καινούργοι θεολόγοι, όπως και όλοι οι καινούργοι επιστήμονες, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Έτσι νομίζαμε και εμείς τότε. Τα ξέρουμε όλα. Είναι όλα είμαστε σαΐνια. Και πάμε στον Γέροντα, του κάνουμε εμείς το δάσκαλο, για αυτό σε εμάς. Εκεί λοιπόν που καθίσαμε έξω στα κουτσουράκια από το, στην αυλή από το καλυβάκι του, έκασα κι εγώ σε μια άκρη. Τότε ήμουν ντροπαλός πολύ, δεν μιλούσα πολύ. Κοιτάτε τώρα που άνοιξε το στόμα μου και δεν σταματάει. Τότε σπάνια μιλούσα. Είχα καθίσει λοιπόν σε μια άκρη και συζητούσαν, άλλα λέγαμε εμείς, έλεγε ένας, έλεγε ο άλλος, συζητούσαν με τον Γέροντα, τον πειράζανε, ο Γέροντας προσπαθούσε να απαντήσει, είχαν και κάποιες αντιρρήσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν κάπου φτάσαν σε ένα θέμα, ήθελα και εγώ να μιλήσω λίγο, μ' άρεσε, και σηκώνω το χέρι και λέω, Γέροντα, και ανοίγω μπροστά έτσι λίγο, να με δει, Χριστάκη είσαι και εσύ εδώ, τι θέλεις? Του λέω να πω και κάτι, Γέροντα. Και ακούστε τώρα που σας αφορά, εσάς αφορά όλους, ακούστε το καλά. Παιδάκι μου, τι θέλεις? Να σε αυτά να πω κι εγώ κάτι. Και τι λέει ο Γέροντας? Έλα βρε παιδάκι μου, έλα βρε Χριστάκι μου τώρα. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Τι δουλειά έχεις εσύ με τα σοβαρά τα θέματα? Οι άλλοι που θέλησαν κατευθείαν να τζινίσουνε, σου λέει τι έγινε τώρα, τι είπε για τον Χρήστο. Γιατί ρε Γέροντα ο Χρήστος να μην ασχοληθεί με τα σοβαρά θέματα? Να βρε παιδιά μου, αυτός όλο με τους τρελούς και τους χαζούς θα κάνει παρέα. Αυτοί θα πάνε, αυτοί θα τρέχουν κοντά του, αυτοί θα εξομολογούνται σε αυτόν. Αυτοί θα πηγαίνουν να κοινωνάνε σε αυτόν. Αυτοί θα είναι οι φίλοι του και η παρέα του. Και οι σοβαροί, σ' άλλους παπάδες, σοβαρούς θα πηγαίνουν. Μ' άρεσε και μ' άρεσε τώρα που σας το είπα. Αφού ξέρετε λοιπόν ότι σε μένα θα έρχονται οι τρελοί και οι παλαβοί, πάρτε το απόφαση και πέστε τι ήταν αυτά που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Εγώ έτσι θα συνεχίσω να είμαι τρελούτσικος και παλαβούτσικος, αλλά θα σας αγαπάω όμως, τρελά θα σας αγαπάω. Τρελά, τρελά, τρελά θα σας αγαπάω. Άντε να είστε καλά όλοι.